στείλετε εσείς, κύριε Λαβάνε, πώς αποτιμάτε αυτή την συμφωνία της Αθήνας? Δεν είναι δεσμευτική, αλλά χαρακτηρίζει μια πρόθεση για το μέλλον. Νομίζουμε ότι ο ελληνικός λαός χρειάζεται να είναι ανήσυχος. Γιατί παρά το γεγονός ότι έγινε μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί η εντύπωση, ένας εφησυχασμός αν θέλετε, των ήρεμων νερών, ότι πάμε σε μια επανεκκίνηση των σχέσεων κτλ. Κτλ. Αυτό δεν παίρνει υπόψη ένα πάρα πολύ επικίνδυνο πλαίσιο το οποίο ήδη υπάρχει και δεν είναι διαφορετικό από το πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από την παρέμβασή τους. Μέσα σε αυτό το οποίο επιχειρείται, αν θέλετε, να επιταχυνθεί ένα παζάρι για την προώθηση του λεγόμενου οδικού χάρτη, το οποίο θα οδηγήσει από τη μία στην ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, από τη μία, η οποία είναι αναγκαία σε αυτή τη φάση, γιατί βρισκόμαστε σε κλιμάκωση και στον πόλεμο μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά και βέβαια στην σφαγή, στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα από το Ισραήλ, η οποία στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Και από την άλλη, στο επίκεντρο έχουν αυτά τα παζάρια για την συνεκμετάλλευση του φυσικού και ορυκτού πλούτου στο Αιγαίο, που δεν καθησυχάζει, αλλά δημιουργεί ακόμη περισσότερους κινδύνους για τους λαούς όλης της περιοχής, και της Ελλάδας και της Τουρκίας και της υπόλοιπης περιοχής. Mm-hmm. Βεβαίως, δόθηκαν κάποιες διαβεβαιώσεις, οι οποίες διαβεβαιώσεις δεν έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα των λαών, έχουν να κάνουν περισσότερο με τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, οι οποίοι μυρίζουν, πώς να το πω, έχουν μυριστεί ότι υπάρχει πλούτος και τον οποίο θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Εξάλλου, αν δείτε και τις ίδιες τις δηλώσεις που έκανε στην συνέντευξή του, για παράδειγμα, ο Τούρκος Πρόεδρος στην Καθημερινή, διέψευσε τις προσδοκίες αβάσιμες, κατά την άποψή μας, που είχαν καλλιεργηθεί περί επίλυσης ζητημάτων, καθώς επανέφερε ζητήματα, ότι είναι πολλά τα ζητήματα. Αναφέρθηκε σε αλληλένδετα θέματα. Είναι φανερό ότι πλέον δεν είναι αυτό που τοποθετεί οι ελληνικές κυβερνήσεις, ότι υπάρχει ένα μόνο ζήτημα που πρέπει να λυθεί, που είναι το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας δηλαδή και της ΑΟΣ. Είναι πολλά ζητήματα. Πράγμα το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κάπως άφησε και διάφορες εκτιμήσεις με την τοποθέτησή του. Είπε συγκεκριμένα ότι υπάρχει μία διαφορά που μπορεί να υπαχθεί σε διεθνή δικαιοδοσία. Όταν μιλάς για μία διαφορά που μπορεί να υπαχθεί σε διεθνή δικαιοδοσία, αυτό σημαίνει ενδεχομένως ότι υπάρχουν και επιπλέον διαφορές, οι οποίες μπορούν να διευθετηθούν και με άλλο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα, κατά την άποψή μας, είναι η απάντηση στο ζήτημα. Η Χάγη, εδώ έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές. Είναι ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος, γιατί όσοι είναι γνωστόν, για να πας στη Χάγη πρέπει να υπάρχει ένα κοινά αποδεκτό συνυποσχετικό των δύο πλευρών. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει αυτό το συνυποσχετικό εάν η μία πλευρά λέει ότι το θέμα είναι μόνο υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και η άλλη πλευρά σου λέει όχι, δεν είναι μόνο υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, είναι και η αποστατικοποίηση των νησιών, είναι και άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν το απαράδεκτο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, είναι το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας που για αυτούς είναι τουρκική. Αυτά θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθούν στο επόμενο διάστημα. Και βεβαίως, εδώ πριν πάρει το λόγο ο κ. Σαρβάντης, και είναι βεβαίως και το ζήτημα ότι ανυποχώρητα πια η Τουρκία θέτει το ζήτημα της διαιώνησης της κατοχής της Βόρειας Κύπρου και το ψευδοκράτους, το οποίο αν θέλετε θέλει και να αναβαθμιστεί στην παρούσα φάση. Το οποίο συνδέεται βέβαια άμεσα με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την Τουρκία εταίρο κλειδί, στρατηγικό εταίρο, μια χώρα η οποία έχει ασκήσει εισβολή και κατοχή σε τρεις περιπτώσεις. Και στην Τουρκία, και στην Κύπρο, και στην Συρία και στο Ιράκ. Σε κάθε περίπτωση, πριν πάμε σε αυτό, θέλει όμως και μια προσοχή, γιατί εντάξει, λέει ο κ. Σαρβανίτης ότι συμφωνούμε σε κάποια ζητήματα, αλλά υπάρχουν και πεπραγμένα και από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ τον προηγούμενο διάστημα, που ακολούθησε επί της ουσίας αυτή τη γραμμή και στα ζητήματα της Τουρκίας. Δεν ακολούθησε μια διαφορετική γραμμή. Υπάρχει μια αλληλουχία στις κυβερνητικές θέσεις που εκφράζονται εδώ συνέχεια, και χρόνια. Συνέχεια δηλαδή, θεωρείτε. Είναι συνέχεια μιας πολιτικής και παρούσα της προηγούμενης που έχει πηξίδα επί τους ουσίας την ενίσχυση του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Με πολλαπλές βάσεις που πολλαπλασιάστηκαν, με τη στρατηγική συμφωνία που επεξεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είχε σχέση με την εθνική γραμμή. Καταλαβαίνω τι λέτε εσείς για το θέμα του βέτο. Θα πρέπει να αρχίσει να μην υπάρχει αυτή η κατάχρηση της χρήσης του βέτο ως δικαίωμα, ώστε να προχωρήσει η Ευρώπη σε ορισμένα θέματα λίγο πιο γρήγορα. Εξαιρώντας βέβαια τα εθνικά μας και την εξωτερική πολιτική, έτσι. Καταρχάς πρέπει να ξεκινήσουμε από το βασικό, το οποίο είναι το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με την αντίληψη του ΚΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα πάνεμο λιμάνι, δεν είναι μια ένωση των λαών. Είναι μια ένωση που στο επίκεντρο έχει
την εξυπηρέτηση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κόντρα που αναπτύσσουν με άλλα υπεριαλιστικά κέντρα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, ένα παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη βασική αντιπαράθεση ποιος θα είναι ο πρώτος στην παγκόσμια οικονομία, Κίνα ή ΗΠΑ. Και εκεί πρέπει να πάρει θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτό να αποσοβεί τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις που υπάρχουν μεταξύ ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε, για παράδειγμα, τις διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, άλλες χώρες ή άλλες ομαδοποιήσεις που ορισμένες φορές φτάνουν μέχρι και την ανοιχτή σύγκρουση για μια σειρά ζητήματα. Αυτό δεν εμποδίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν πλήρως αντιλαϊκό ρόλο σε μια σειρά ζητήματα. Δείτε, για παράδειγμα, δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα για να αποφασίσουν για το χρηματοδοτικό εργαλείο Next Generation EU ή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο δίνει, στην περίπτωση της Ελλάδας, για παράδειγμα, έτσι, από τα περίπου 11 δισεκατομμύρια που έχει να παίρνει σε αυτή τη φάση, πάνω από 8 δισεκατομμύρια στους μεγάλους ομίλους των ανάσχομων πηγών ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Στους μεγάλους ομίλους. Ενώ δίνει 700 εκατομμύρια για τις μικρές, για τους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η τάξη μεγεθών. Οι δεν εμπόδισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει μια σειρά από μέτρα που σήμερα ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί τα βλέπουν στην τσέπη τους. Για παράδειγμα, η απελευθέρωση της αγοράς ρεύματος. Για παράδειγμα, τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν από τον πακτολό χρημάτων στις μεγάλες επιχειρήσεις που δημιούργησε τον πληθωρισμό που σήμερα ταλανίζει τις λαϊκές οικογένειες. Ή μια σειρά ζητήματα, σας πω, ψηφίζαμε σήμερα τη χειροτέρευση των όρων εργασίας των εργαζόμενων στις οδικές μεταφορές, όπου κάνουν τα διαλύματα μισής ώρας, έτσι ώστε να αυξάνει την εντατικοποίηση της δουλειάς. Επειδή είστε μια στην σειρά Επιτροπή του κατώτερου μισθού. Προϋπολογισμού εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2024. Ικανοποιεί το πώς θα δίνονται τα κονδύλια, γιατί καταρχάς θεωρείται ένας προϋπολογισμός ο οποίος στηρίζει κυρίως τους νέους. Κοιτάξτε, καταρχάς, όταν λέμε προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να έχουμε στο νου μας περί τίνος πρόκειται αυτό το πράγμα. Καταρχάς, πρόκειται, υπάρχει μια δέσμευση συγκεκριμένη, είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2027, το οποίο τι είναι, είναι ένα κομμάτι της φορολογίας από όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία πηγαίνει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια φορολογία που και στην Ελλάδα κατά 95% πληρώνουν οι μισθωτοί και οι φτωχοί βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι και κατά 5% οι μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, τώρα με τις τελευταίες αλλαγές που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα νομοσχέδια, το φορολογικό, την επιβάρυνση των αυτοαπασχολούμενων κτλ., προλάβανε να μειώσουν ακόμα και το φόρο που επιβάλλανε στην αγοραπολισία μετοχών. Από 2 της χιλής το πήγαν 1 της χιλής. Ή διατηρούν την εθελοντική φορολογία. Άρα αυτό είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος βεβαίως συμπληρώνεται, και εδώ βγαίνει ακόμα αντιλαϊκότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάθε λογής πράσινους φόρους και χαράτσια. Πράσινα τέλη κτλ. Τα οποία τα εισπράττουν από το λαό. Πάμε ή δεν πάμε σε πράσινη μετάβαση όμως? Τα εισπράττουν από το λαό, τα εισπράττουν από εμάς, αλλά για τις μεγάλες επιχειρήσεις που είναι οι ρυπαντές, τους τα επιστρέφουν με βάση τα διάφορα ταμεία καινοτομίας. Δηλαδή, τους λέει, σου λέει ότι εσύ μπορεί να ρυπαίνεις, αλλά στο ταμείο καινοτομίας που έχω φτιάξει εγώ, θα σου επιστρέψω όλα αυτά τα χρήματα για να κάνεις ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον εφαρμογών. Την οποία τη θέλουμε όμως, γιατί έχουμε κλιματική αλλαγή. Το λέω και αυτό επειδή κλείνει και η COP28 για το κλίμα και δεν ξέρω. Είδατε το ανακοινωθέν. Καταρχάς, για να δείτε ποια είναι η μεγάλη υποκρισία. Γιατί για μας δεν μπορεί να συνυπάρξει το κυνήγι του κέρδους και της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων από τη μία και η προστασία του περιβάλλοντος από την άλλη. Καταρχάς, δείτε τη λογική του ρυπαίνων πληρώνει για να συνεχίσει να ρυπαίνει. Αυτή είναι η βασική αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει σαν πράσινη, για παράδειγμα, την πυρηνική ενέργεια ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο. Η COP, τώρα που λέτε, είναι τόσο μεγάλες οι αντιθέσεις και τα συμφέροντα των μεγάλων πετρελαϊκών χωρών και των ομίλων που εκφράστηκαν εκεί, που φαίνεται ότι δεν θα έχει ούτε μία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα. Άρα αυτό δείχνει και τεκμηριώνει, αν θέλετε, το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε και στο Ντουμπάι. Κατανοητό. Τεκμηριώνει το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι είναι αυτό που λέμε. Ή, για παράδειγμα, λίγο πολύ αυτό το περιμέναμε που λέτε. Απλά λέω το εξής. Για να τρέξω λίγο τη συζήτηση, να μου πείτε για τα υπόλοιπα. Να κλείσω. Ναι. Δεν είναι μυρολατρικό ότι είμαστε μέλη τώρα και τι να κάνουμε. Εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να παλέψει με όλες τις δυνάμεις για να αποδεσμευτεί από αυτές τις λυκοσυμμαχίες. Γιατί ο λύκος δεν πιάνεται φίλος. Δεν μπορούν να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μισθωτών, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων, μέσα σε μια ένωση η οποία έχει άλλο σκοπό. Μάλιστα. Και όσον αφορά για ένα σχόλιο σε αυτά που λέει ο κ. Σαρβανίτης για την ποινικοποίηση της φτώχειας. Έτσι είναι, αλλά εδώ πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και άλλα δύο στοιχεία. Γιατί, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση
πήρε τον νόμο που έκανε η κυρία Αξιόγλου όταν ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού με νόμο, και στο ψήφισμα για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτό είναι παράδοση της Ελλάδας. Δηλαδή, αναγνωρίζει ότι έτσι είναι και δεν πρόκειται να αλλάξει. Ακόμη το ΣΥΡΙΖΑ ασχολείστε. Καταστραφήκαμε εμείς. Αλλά λέω, γιατί δεν θα έχετε τις δαπάνες εύλογης διαβίωσης που λέτε η ποινικοποίηση της στόχης, το αν μπορεί κάποιος να πει ότι έχει εύλογα διαβίη με βάση αυτά που έχει, είναι θέματα που ο ΣΥΡΙΖΑ τα έφθεσε και στην πολιτική συζήτηση και στην νομοθεσία. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Λαμβάνο. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια συμφωνία αναφορικά με το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας μέσα τουλάχιστον στην παρούσα θητεία, δηλαδή στο εξάμηνο της Βελγικής Προεδρίας, ίσως και νωρίτερα? Εντάξει, εδώ πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός στο νου του περί τίνος πρόκειται αυτό το σύμφωνο. Και ό,τι συμφωνία και αν προκύψει, θα είναι μια συμφωνία που θα δεσμεύει τον ελληνικό λαό σε πολύ σκληρές πολιτικές, τις οποίες θα υλοποιήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως υλοποίησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί μέσα στη συζήτηση είναι τα ματωμένα πλεονάσματα, είναι μέσα στη συζήτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ τα λέγε μαξιλάρι, είναι Δημοκρατία πλεονάσματα, έτσι. Μέσα στη συζήτηση είναι το ευρωεξάμηνο που ασκεί έλεγχο, μέσα στη συζήτηση είναι μια σειρά από κανονισμοί και οδηγίες που τις είδαμε στην ΕΚΟΝΕ χτες το βράδυ, που έχουν να κάνουν με εξατομικευμένα μνημόνια ανά κράτος μέλος, δηλαδή τα μνημόνια και τα μεταμνημόνια, αν θέλετε, όλα αυτά τα μέτρα που είναι το κομμάτι του ελέγχου, του προϋπολογισμού, της φορολογίας κτλ. Είναι ακόμη εδώ. Οι εξαιρέσεις έχουν σημασία, όπως οι αμυντικές δαπάνες. Οι εξαιρέσεις. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, εδώ υπάρχει και το εξής οξύμορο. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ειρήνη, το οποίο ξοδεύτηκε όλο για να τροφοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ακόμη και το λεγόμενο αποθεματικό έκτακτης ανάγκης, το οποίο είναι αυτό που δίνεται σε κράτη. Αυτό ήταν ως βοήθεια στην πλευρά της Ουκρανίας. Ναι, βέβαια, αλλά ξοδεύτηκε. Είναι οξύμορο. Είναι οξύμορο γιατί είναι το Ταμείο για την Ειρήνη, το οποίο έγινε όπλα και πυρομαχικά, λέω. Ή το οξύμορο το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης, το οποίο δίνεται για να στηρίξει κράτη-μέλη τα οποία περνάνε δύσκολες καταστροφές, όπως η Ελλάδα πέρασε και άλλα κράτη-μέλη. Όλα του τα χρήματα πήγανε στην τροφοδότηση και στην κλιμάκωση του πολέμου μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας στην Ουκρανία. Άρα όλα αυτά δεν γίνονται με εξαιρέσεις. Υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκης στην αποστρατικοποίηση. Πήγε, λέει ο κ. Σαλαβάνος. Ναι, πρώτος. Έτσι μπορεί να ερμηνευτεί έτσι. Μπορεί να ερμηνευτεί έτσι και το γεγονός ότι φύγανε μια σειρά από όπλα τα οποία και συστήματα τα οποία παίζανε πολύ κομβικό ρόλο στα νησιά και πήγανε στην Ουκρανία. Ή στις στοιχείες Patriot που πήγανε στη Σαουδική Αραβία. Ναι, αλλά δεν αντικαταστάθηκαν. Δεν αντικαταστάθηκαν. Αλλά να πω το εξής. Ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει στο νου του και τι έχει συμφέρον να σκεφτεί τώρα πηγαίνοντας στις ευρωεκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα το οποίο φαίνεται από το πώς υλοποιήθηκαν οι στρατηγικές της επιλογές από όλες τις κυβερνήσεις. Και το βλέπει σήμερα ο λαός. Όταν ένα στους τέσσερις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα στους δύο στην Ελλάδα εργαζόμενους είναι φτωχοί. Δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια, δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια, δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Μπαίνει κάθε μέρα το ζήτημα αν θα έχω φαγητό για τα παιδιά μου στο τραπέζι. Άρα λοιπόν έχει μεγάλο συμφέρον ο ελληνικός λαός να επιλέξει για την επόμενη Ευρωβουλή τους ευρωβουλευτές εκείνους οι οποίοι δεν θα είναι χειροκροτητές της ευρωπαϊκής πολιτικής και της ευρωπαϊκής στρατηγικής, αλλά θα είναι εκεί για να αποκαλύπτουν ποια είναι αυτή η γραμμή, να προετοιμάζουν τις κινητοποίησεις του ελληνικού λαού, να φέρουν στο προσκήνιο τα αιτήματα των εργαζομένων που αγωνίζονται. Για μας είναι η ταξική πάλη που κινεί τις κοινωνίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δίνει όλες τις δυνάμεις για να οργανώσει τον αγώνα των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων, μάλιστα, του λαού να ανταπεξέλθει. Άρα είστε ομιλητής για τη Γάζα. Είστε ομιλητής, πρέπει να τρέξω λίγο. Ναι, άρα έχει συμφέρον να πολλαπλασιάσει τους βουλευτές του ΚΚΠ στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί τις πολλαπλασιάζει τη δική του δύναμη. Είσαστε ομιλητής για την κατάσταση στην Γάζα, μέσα σε αυτή την ολομέλεια που παρακολουθούμε, είχαμε την ευκαιρία, ως προσκεκλημένη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι μπορεί να αλλάξει σε αυτή την κατάσταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως θεσμός, μπορεί να συμβάλλει με τη φωνή του, με ποιο τρόπο? Καταρχάς, πρέπει να είναι καθαρό σε όλους όσους μας παρακολουθούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ είναι συνένοχοι στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Και αυτό φαίνεται και με προσχήματα, γιατί είναι πρόσχημα. Δεν υπάρχει δικαίωμα αυτοάμυνας σε μια δύναμη κατακτητή. Ο κατακτητής που κατέχει παράνομα εδάφη και κάνει επικισμό δεν έχει δικαίωμα αυτοάμυνας. Έτσι. Ταυτοχρόνως ήρθαν όμως και οι συγγενείς των ομήρων της Χαμάς από το Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε τοποθετηθεί ποτέ
αν θέλετε να το πούμε και έτσι, έχουμε αναδείξει τις μεγάλες κινητοποίησεις που γίνονται και μέσα στο Ισραήλ και σε ολόκληρο τον κόσμο από ανθρώπους οι οποίοι είναι Εβραίοι ή προέρχονται από το Ισραήλ, οι οποίοι λένε ότι να σταματήσει τώρα η σφαγή στη Γάζα. Αυτό λένε οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει επίλυση και ειρήνη στην περιοχή άμα δεν υπάρξουν δύο κράτη. Γιατί αυτό είναι αυτό το οποίο αρνούνται στο Παλαιστινιακό λαό εδώ και χρόνια. Να προτάξει η Ευρωπαϊκή αυτό Ένωση. Πρέπει να προτάξει να υπάρξουν δύο κράτη. Να υπάρξει μια απόφαση λαός, για δύο κράτη. Ο ελληνικός λαός. Με εγγύσεις. Μαζί με την αλληλεγγύη που δείχνει και είναι συγκινητική η αλληλεγγύη του ελληνικού λαού και των υπόλοιπων λαών στον Παλαιστινιακό λαό και στην αντίστασή του, πρέπει να απαιτήσει να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση που έχει πάρθει από το Δεκέμβρη του 2015, ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή, αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, που καμία κυβέρνηση δεν την έχει θέσει ακόμη σε εφαρμογή. Η δική μας εκτίμηση είναι ότι και το σύμφωνο αυτό το νέο είναι φτιαγμένο με τα ίδια παλιά υλικά, γιατί είναι σε ισχύ όλες εκείνες οι δεσμεύσεις, όπως η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η συνθήκη του Δουβλίνου, που δημιουργούν το πλαίσιο για την φυλάκιση, τον εγκλισμό, τα hot spot φυλακές και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα, όπως η ίδια η στρατηγική Διεθνής Ευρωπαϊκής Ένωσης των επεμβάσεων, των πολέμων, που είναι τμήμα που δημιουργεί τις προσφυγικές κρίσεις.